Τουρκία δείχνει γέφυρες και στο Ιράν και τρίτον γιατί βλέπουν ότι οι Τούρκοι αρχίζουν και παίζουν πολύ μεγάλο παιχνίδι στην περιοχή και η Σαουδική Αραβία αρχίζει να ανακτά τις δικές δυνάμεις στον προσανατολικό χώρο. Αυτό δεν αρέσει στους Ισραηλινούς. Και φοβάμαι πολύ ότι η Χαμάς παίζει ένα πολύ ύποπτο ρόλο, όπως και οι Ισραηλινοί, θυσιάζοντας 3.000 στρατιώτες για τον πόλεμο της Γάζας. Θα πρέπει να αναφύγονται πολλά ερωτήματα που έχουν σχέση και με το μέτωπο της Ρωσίας, με την Ουκρανία, που ξεχνιέται και ο πόλεμος για να προχωρήσει μια γρήγορη στρατηγολόγηση χωρίς να την πάρει χαμπάρι κανένας. Μάλιστα. Τα παιχνίδια που παίζονται εκεί είναι πρακτορίστικα, διπλωματικά και πάνω απ' όλα επικερδή παιχνίδια για την οικονομική δεξαμενή του πετρελαίου. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και συμπυκνωμένη η ανάλυση. Θα τα δούμε λοιπόν να εξελίσσονται αυτά. Θα τα πω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα μπορούσαμε κανείς να μιλήσουμε αρκετή ώρα για αυτή την ιστορία γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που έρχονται από εκεί αλλά όχι πληροφορίες που παίζουν αλλού που δεν τις βλέπουμε εδώ. Μάλιστα. Εδώ μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες πρώτα Θεό να τα δούμε. Άρη, έρχομαι σε σένα γιατί πριν κλείσουμε θέλω να σας δείξω για τα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, μια αποκλειστική φωτογραφία ντοκουμέντο, μόλις ολοκληρώσει ο Άρης πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Θέλω να πω ότι ο πόλεμος που γίνεται δεν είναι αρεστός σε κανέναν γιατί έχει θύματα και από τις δύο πλευρές. Όμως, εάν επιλέξουμε να σταθούμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, ως Ελλάδα θα πρέπει να σταθούμε δίπλα στο Ισραήλ. Κοιτάξτε, οι Παλαιστίνοι δεν είναι οι κακομύριδες με το μικρό παιδάκι που στην ψυχή του έχει μίσος. Τόσο πολύ από τη μέρα που γεννήθηκε και όπου βλέπει Ισραηλινό θέλει να το κάνει κομμάτια. Σας θυμίζω ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν γίνει επιθέσεις κομμάτων αυτοκτονίας από 9 ετών μέχρι 17, 100 τον αριθμό σε στρατόπεδα Ισραηλινών, σε αστυνομικά τμήματα και σε ομίγυρη, σε καφετέριες που ήταν αθώα παιδιά Ισραηλινών. Να ολοκληρώσω, παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσω. Εγώ δεν σας σκέφτομαι να κρίνετε. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Αν έρθουν να σας πάρουν, μα διάλογο κάνουμε. Αν έρθουν να σας πάρουν το σπίτι, τι θα κάνετε. Απευθύνεστε στους δεκάδες χιλιάδες χριστιανούς που εσφαγιάστηκαν από τους Άραβες, όχι τους Παλαιστίνους. Που λέτε, αυτοί που σήμερα είναι εκεί είναι Άραβες, που ενδίωκαν, σφαγίαζαν εκατομμύρια χριστιανούς. Οι Εβραίοι είναι αυτοί που σταύρωσαν και σκότωσαν τον κοσμά των Ετωλών, δεν κάνω λάθος. Με αφήνετε να ολοκληρώσω. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί ως ασπίδα τη λωρίδα της Γάζας και εκτρέφει μέσα μία παγκοσμίως εμβέλεια τρομοκρατική οργάνωση, τη Χαμάς, η οποία δημιουργήθηκε για να σκοτώσει τον Αραφάτ και τους επιγόνους του από κονδύλια της CIA, δεν θα πρέπει εμείς να βγούμε στον δρόμο, προσέξτε, με σημαία του Ισραήλ. Όχι. Δεν θα πρέπει όμως να αφήνουμε και 20 αλυταράδες, ακούστε το, να καίνε τη σημαία των Εβραίων. Δεν μ' ακούς όμως, δεν μ' ακούς, δεν μ' ακούς, δεν μ' ακούς, έχεις την άποψή σου και θέλω να την επιβάλλεις για τις αφαίρεσεις του λόγου. Δεν πρέπει να αφήσουμε 20 αλυταράδες στην πλατεία Συντάγματος να καίνε την σημαία των Εβραίων. Γιατί αύριο θα κάψουν και την ελληνική σημαία σε μια άλλη χώρα και τότε θα λέμε γιατί μας καίνε τη σημαία μας. Απλά πράγματα είναι. Τελείωσα κύριε Καψαβέλη. Ευχαριστώ. Γιατί θέλω να πριν κλείσουμε να σας δείξουμε και μια αποκλειστική φωτογραφία. Δεν έχει δει προηγουμένως το φως της δημοσιότητας πουθενά. Είναι σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Δώστε μου τη φωτογραφία. Παρακαλώ, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο κύριος Ζέρβας, ο οποίος συντρώγει, πίνει καφέ, τι εν πάση περιπτώσει εκεί με τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Πού ξεφύτρωσε τώρα πρώην πρωθυπουργό, να βγει και να πάνω... Αυτό είναι στο μαγαζί Ολύμπιον. Αν δεν κάνω λάθος, στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη είναι το πιο κεντρικό μαγαζί και τα καλύτερα. Και που προφανώ πήγαν εκεί για να δουν άμπαντε και για να δουν φωτογραφία. Παίζει τα αρέστα τη Νέα Δημοκρατία υπέρ του Ζέρβα. Είπε κάποιε αιχμέ επιχειρηματική φύση ο κύριο Χίο, είναι ορθό αυτό, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Ο κύριος Ζέρβας, έχω την εντύπωση όμως και ο εταιρός θα είναι το ίδιο για την Νέα Δημοκρατία κύριος Αγγελούδης. Λοιπόν, δώστε μου τη φωτογραφία πάλι, γιατί ξαναλέω, γιατί αυτή η φωτογραφία που έχει βγει, αν είναι fake να το διαψεύσουν. Γιατί αν δεν είναι fake έχει ένα πολιτικό συμβολισμό τώρα ο κύριος Πράγματι, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική με τον κύριο Ζέρβα, γι' αυτό λέω, περιμένουμε διάψευση να δούμε. Όσον αφορά το άλλο, τι εννοώ να συμφωνήσω με τον Άρη Σπίνα ότι και ο κύριος Αγγελούδης
συνεργάτης και εξαφορείται του Ευάγγελου Βενιζέλου εκεί, δεν θα τους κακοπέσει αν δεν βγει και ο κύριος Ζέρβας. Μήπως είναι και καλύτερη επιλογή για την Νέα Δημοκρατία. Θα τα δούμε, λοιπόν. Ο Νοτάρης είναι πιο εύκολος στην Πειθό. Θα τα δούμε. Ο Καραμαλής, σε όποιον έχει σταθεί δίπλα του και φέρει γρουσουζιά, θα χάσει ο Ζέρβας. Ενώ ο Μητσοτάκης μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Στέφανο. Καλά να είστε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Χίο που ήταν μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ και τον Άρη Σπίνο που ήταν εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Να είστε καλά, κύριε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς. Δεν θα αλλάξετε συχνότητα. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πολύ σημαντικά θέματα, τα λέω εντάχει. Ένα που έχει να κάνει την ώρα που γίνεται ο πόλεμος στη Γάζα, με τις δύο σχολές στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, για τη Ρωσία μάλλον, και τον πόλεμο στην Ουκρανία, 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την διατροφική αυτοκτονία της Ελλάδας. Πώς έχουμε φτάσει στην ελεύθερη πτώση της πρωτογενής παραγωγής σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της ΣΤΑΤ και στην αγροτική και στην κτηνοτροφική κατάσταση. Και το τρίτο πολύ ενδιαφέρον θέμα, ιστορικού αλλά όχι μόνο περιεχομένου, πώς οι Βρετανοί από την αρχή του 18ου αιώνα πυροδότησαν το λεγόμενο πόλεμο του οπίου, τα ναρκωτικά δηλαδή, για να απολαμβάνουν αυτοί χωρίς κόστος το τσάι τους, παρακαλώ. Στην επόμενη Κόντρα και Ρήξη με τον κ. Βελόπουλο.